φίλες, καλησπέρα σας. Για άλλη μια Τρίτη είμαστε εδώ μαζί σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Το σημερινό θέμα της εκπομπής Tête-à-Tête θα καταπιαστεί με ένα θέμα ιατρικό, αλλά με ένα θέμα το οποίο έχει έντονες κοινωνικές αποχρώσεις. Η σημερινή εκπομπή θα αφιερωθεί στη μεγαλύτερη ιατρική πρόκληση του 21ου αιώνα, που είναι η νόσος Alzheimer. Αλλά ας μην μακρηγορώ άλλο και ας γνωρίσουμε τους φιλοξενούμενους μας για σήμερα. Έχω λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Παναγιωτάκη Σημεών, ο οποίος είναι γυρίατρος και αντιπρόεδρος εταιρείας νόσου Alzheimer Ηρακλείου και υγιούς Γύραντζης. Κύριε Παναγιωτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και έχω επίσης και την πρόεδρο της εταιρείας νόσου Alzheimer Ηρακλείου και υγιούς Γύραντζης, την κυρία Κουρτσιδάκη Ιωάννα. Καλησπέρα, κυρία Κουρτσιδάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση μας γύρω από αυτή την ιατρική πρόκληση, έτσι ακριβώς όπως έθεσα εγώ στον πρόλογό μου. Είναι η μεγαλύτερη ιατρική πρόκληση η νόσος Αλτσχάιμερ για τον 21ο αιώνα. Και θα ήθελα από τον κάθε ένα σας και μια απάντηση. Τι λέτε, κυρία Κουρτσιδάκη? Σαφώς είναι. Δυστυχώς είναι, γιατί αφορά όλους μας. Διότι επειδή έχει μεγάλη σχέση με τη γύρανση, με την ηλικία, επειδή μεγαλώνουμε, όλοι προχωρούμε, ασφαλώς αφορά όλο τον κόσμο. Κύριε Παναγιωτάκη, τι λέτε? Είναι ένα... Καταρχήν να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και, δική μας. Και συγχαρητήρια για το σταθμό. Η νόσος πράγματι αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που αναδύεται όλο και περισσότερο με την αύξηση του γυρεού πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει παντού και στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης αλλά και στις ανεπτυσσόμενες των υπόλοιπων υπήρων. Ολοένα ο πληθυσμός γυράσκει και η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια διαταραχή κατεξοχήν αυτής της ηλικίας. Επομένως, φαίνεται ότι αποτελεί μια νόσο που θα μας απασχολήσει. Επίσης, το άλλο είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα την αιτιοπαθογένεια της επαρκώς. Επομένως, αυτό είναι άλλη μια πρόκληση για την επιστήμη και την έρευνα να βρει τις αιτίες που την προκαλούν για να δώσει και τις αιτιολογικές θεραπείες που θα είναι θεραπείες. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, σήμερα δεν έχουμε θεραπείες που να θεραπεύουν πραγματικά την νόσο αυτή, παρά μόνο να την καθυστερούν την εξέλιξή της. Μ' αρέσει τις εκπομπές όταν ξεκινάω να βάζουμε ένα ιστορικό πλαίσιο. Έτσι. Κυρία Κουρτσιδάκη, υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο, ένα ιστορικό σημείο αναφοράς πότε ξεκινάει η συγκεκριμένη νόσος? Λέμε ότι μετά τα 60-65 μας χρόνια αρχίζει να υπάρχει μια έκπτωση όπως σε όλα μας τα συστήματα. Είναι φυσικό, όπως στην όραση, στην ακοή, έτσι είναι και στη μνήμη. Αρχίζουμε και ξεχνούμε διάφορα μικροπράγματα, τα κλειδιά μας, το κινητό μας, το πορτοφόλι μας, το βρίσκομαι μετά, με απλά λόγια τα λέμε όλα αυτά, για να γίνουν κατανοητά. Όταν όμως σιγά σιγά αυτές οι δυσκολίες αρχίζουν και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, δηλαδή να ξεχνούμε τα φάρμακά μας, τα ραντεβού μας, να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, να ξεχνάμε στο φαγητό κάτι, να κάψουμε κάτι που αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο, τότε πρέπει σαφώς να θορυβηθούμε, να νοιαστούμε, να απευθυνθούμε στο γιατρό μας ή και στην εταιρεία Alzheimer, η οποία υπάρχει στο Ηράκλειο, εμείς δηλαδή. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Παναγιωτάκη, ουσιαστικά υπάρχει κάποια μέθοδος πρόληψης συγκεκριμένης ασθένειας? Μέθοδος πρόληψης θα έλεγα ότι ξεκάθαρα δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει, αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχουν τρόποι, συμπεριφορές ας πούμε, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να καθυστερήσουν ή να αναβάλουν την εμφάνισή της. Ένας υγιής τρόπος ζωής, κυρίως με άσκηση μέσα και με όσο το δυνατό λιγότερους προδιαθεσικούς παράγοντες από αυτούς που κάνουν τα εγκεφαλικά επεισόδια και τα καρδιαγγειακά συμβάματα, δηλαδή κάπνισμα, υπέρταση, σωστή δίαιτα με πράσινα, όχι καθιστική ζωή. Όλα αυτά φαίνεται ότι μπορεί να προλάβουν ή και να αναβάλουν την εμφάνιση της νόσου αυτής. Ας πούμε, ακούγεται τελευταία ότι η άνοια αποτελεί το διαβήτη του εγκεφάλου.
Και ακριβώς ο λόγος που ακούγεται έτσι είναι γιατί φαίνεται πράγματι ότι οι προδιαδευτικοί παράγοντες της νόσου αυτής είναι ανάλογοι με αυτές που δημιουργεί ο διαβήτης και οδηγεί στα καρδιαγγειακά συμβάματα που οδηγούν στις γνωστές ανεπάρκειες αυτές τις ηλικίες. Επομένως, με τη λογική αυτή μπορούμε να προλάβουμε. Τώρα, τα πρώιμα επίσης σημεία της νόσου, που μπορούμε να τα πούμε και θα τα πούμε και παρακάτω, επίσης μπορούν να χτυπήσουν ένα καμπανάκι στο οποίο θα μας σπρώξουν στο γιατρό νωρίτερα και με τις θεραπείες που έχουμε, αν μπορούμε να καθυστερήσουμε την εξέλιξη της νόσου. Κάπως έτσι θα τοποθετηθώ καταρχήν. Ξέρετε κάτι, κύριε Παναγιωτάκη, σας έκανα τώρα αυτή την ερώτηση για τον εξής λόγο. Ναι. Έχουν κυκλοφορήσει στον τελευταίο καιρό κάποια sites, κάποιες ιστοσελίδες που λένε πως μετά από 15-20 χρόνια ουσιαστικά θα υπάρχουν κάτι χαπάκια που θα τις παίρνει ο κάθε άνθρωπος και ουσιαστικά θα γεννούν αυτά τα χαπάκια νευρώνες. Ναι. Αυτό τώρα είναι βάσιμα τώρα, είναι fake news, γιατί ξέρετε τα fake news είναι τώρα και της μόδας λίγο. Ναι. Κοιτάξτε, ο εγκέφαλος φαίνεται ότι έχει μια πλαστικότητα, δεν έχει την πλαστικότητα που έχουν άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, ας πούμε, όπως το ύπαρ, το σηκώτη που αναγεννιάται κλπ. Έχει μια πλαστικότητα. Επομένως, με τη λογική αυτή θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το υποθέσουμε αυτό, να το εικάσουμε. Αλλά από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό καλά-καλά που το δημιουργεί, πώς μπορούμε, ας πούμε, να λέμε ότι με ένα-δύο χαπάκια θα μπορούμε να. Με την ίδια λογική θα μπορούμε να πούμε ότι και ο καρκίνος θα θεραπεύεται με ένα-δύο χαπάκια. Δηλαδή, είναι λίγο εύκολες αυτές οι θεωρίες και οι ειδήσεις. Έτσι έχω την αίσθηση. Θέμα τι κάνουμε στην πράξη. Τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο, ας πούμε, το χρονικό, ξέρουμε ότι η νόσος αυτή έχει, ας πούμε, μια επίπτωση γύρω στα 5% μεταξύ 65 και 70 στις ηλικίες αυτές. Και ότι ανά πενταετία περίπου αυτή διπλασιάζεται η επίπτωση. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι φτάνουμε όσο πιο μεγάλος, δηλαδή μετά τα 85, λίγο πολύ ένας στους τρεις έχει αυτή τη διαταραχή. Είπε πολύ σωστά η κυρία Κωνσταντάκη ότι υπάρχει φυσιολογική πορεία της γύρασης των κεφάλου, όπως υπάρχει και η φυσιολογική πορεία γύρασης όλων των συστημάτων, του δέρματος, ερητίδες, του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού. Έτσι ακριβώς είναι και ο εγκέφαλος. Όμως η νόσος αυτή, η άνοια και η Αλτσχάιμερ ειδικά, φαίνεται ότι είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από μια φυσιολογική αναμενόμενη γύρανση, η οποία δεν μπορούμε να πούμε πότε θα ξεκινήσει, πότε έχει ξεκινήσει και πότε αρχίσει να εκδηλώνεται στον καθένα. Όπως σας είπα, όσο αυξάνει η ηλικία, αυξάνει και η πιθανότητα να την εκδηλώσουμε. Η πορεία της νόσου. Ναι. Είπε κάτι η κυρία Κουρτσιδάκη, ότι ουσιαστικά μπορεί να ξεχάσουμε τα κλειδιά μας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ναι. Αλλά εκεί μιλάμε για μια πιο πολυπαραγωγική νόσος όσον αφορά την νόσο Αλτσχάιμερ. Κύριε Παναγιωτάκη, ποια είναι η πορεία της νόσου? Αυτό που πρώτα απ' όλα μπορεί να αντιληφθεί ο καθένα, καταρχήν λέγεται και πιστεύω, δηλαδή φαίνεται ότι ισχύει, ένα πολύ μεγάλο μέρος της νόσου είναι υποκλινικό. Υποκλινικό. Αλλά στην περίοδο, δηλαδή ακόμα και να μιλήσει ένας γιατρός και να πάρει μια πολύ έτσι ενδελεχή εξέταση, ιστορικό και να εξετάσει τον ασθενή, δεν θα τη βρει. Όμως στην περίοδο αυτή ο ενήλικας, ο άνθρωπος δηλαδή, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν, με την αντίληψή του, με τη μνήμη. Δηλαδή χάνει κάποια πράγματα τα οποία αυτός μπορεί να τα... Μπορούμε να την προσδιορίσουμε χρονικά, δηλαδή πότε αρχίζει σιγά σιγά και... Εγώ να σας πω ότι πότε αρχίζει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι στο ιατρείο που έρχονται πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τελικά άνοια, αλλά που έρχονται γιατί ψάχνονται για τη μνήμη, πολλές φορές είναι και στην ηλικία των 50 ετών, 55 και μου λένε εγώ βλέπω ότι γιατρέ κάτι δεν... Αλλά εγώ θα λέγω ότι μετά τα 60 είναι πιο διακριτό αυτό που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Αυτό είναι ένα υποκλινικό λοιπόν στάδιο, μπορεί να κρατήσει αρκετά χρόνια, 5-7 χρόνια ενδεχομένως. Μετά αρχίζει τα ελλείμματα αυτά να γίνονται λίγο πιο έντονα και να γίνονται λίγο περισσότερο αντιληπτά και από τους συγγενείς, από τα άτομα της οικογένειας, το σύζυγο, το σύντροφο, τα παιδιά. Και μπορεί και από κάποιο τρίτο, αλλά συνήθως είναι έτσι μέσα στην οικογένεια. Και τότε είμαστε και στο στάδιο αυτό της ήπιας γνωσιακής διαταραχής, το οποίο δεν είναι ακόμα άνοια. Και που γι' αυτό πολλοί λένε ότι δεν είναι ξεκάθαρα θέμα αντίληψης. Έχει να κάνει πολύ με το συναισθηματικό παράγοντα, με το άγχος
μελαγχολία κλπ. Από εκεί και πέρα μετά, όταν αρχίζουν τα πια τα προβλήματα της μνήμης, της απραξίας, όλα αυτά δηλαδή που χαρακτηρίζουν την νόσο, να είναι πιο έντονα και να επηρεάζουν την καθημερινότητα του ανθρώπου και την επαγγελματική του ζωή. Κάνει λάθη που τα βλέπουν οι συνάδελφοί του ή επηρεάζουν την κοινωνικότητά του και την αυτονομία του, τότε πια αρχίζουμε να μιλάμε για επίσημη πια άνοια. Ήπια στην αρχή και μετά... Δείξατε μια πάρα πολύ έτσι ωραία λέξη, λέξη αυτονομία, ναι, την οποία θα δείξουμε και αμέσως, ναι, στο δεύτερο μέρος που θα έχουμε και το νομικό μαζί μας. Κυρία Κουρτσιδάκη, είστε πρόεδρος της εταιρείας Νόσο Αλτσχάιμερ Ηρακλείου. Τι είναι αυτή η εταιρεία Νόσο Αλτσχάιμερ Ηρακλείου? Είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπική. Έχει αρχίσει τώρα και 14 χρόνια, από το 2005, από μια ομάδα συγγενών των ασθενών, γιατρών, ψυχιάτρων και λοιπόν επαγγελματιών υγείας, με κύριο στόχο την ενημέρωση του κόσμου για το τι είναι Αλτσχάιμερ, ότι η αρρώστια δεν είναι ντροπή, πού θα μας βρούνε, πώς θα ανακουφιστούνε, και δίνουμε μεγάλη σημασία, όπως είπαμε, στην ενημέρωση, που με τους διάφορους τρόπους προσπαθούμε να μάθει ο κόσμος την ύπαρξη στο Ηράκλειο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα, μία εβδομάδα δραστηριοτήτων, διότι φροντίζουμε όχι μόνο την περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και βέβαια και την ευρύτερη περιοχή του νομού, με προγράμματα τα οποία αρχίζουν από την αρχή της εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αρχίζουμε σε διάφορους χώρους, όπου έχουμε βρει, που μας έχουν δοθεί ευγενώς τέλος πάντων, και κάνουμε, εξυπηρετούμε τις περιοχές του Ηρακλείου. Κάνουμε προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης για τους ασθενείς, με ασκήσεις για την προσοχή, τον λόγο, τη μνήμη, και επίσης ομάδες για τους περιθάλποντες. Διότι σε αυτό την νόσο, θα το πούμε και πιο έπειτα, πάσχουν και τα δύο άτομα. Όχι μόνο δύο, και ολόκληρη οικογένεια, και ο ασθενής και ο περιθάλπον. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε αυτούς τους περιθάλποντες, στην οικογένεια, οι οποίοι τους φέρνουν τους ασθενείς στα κέντρα μας, και εκεί τους βάζουμε σε προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης. Οι ασθενείς που έρχονται τώρα σε εσάς, σε τι κατάσταση βρίσκονται, δηλαδή μπορείτε να μου σκιαγραφίσετε λίγο το προφίλ? Μάλιστα. Είναι άτομα τα οποία ξεχνούν τα πρόσφατα γεγονότα. Τα παλιά τα θυμούνται, διότι ο εγκέφαλος ήταν σε καλή κατάσταση και τα κατάγραφε. Τώρα ξεχνούν τα τωρινά, τα χθεσινά, τα πρωινά. Οπότε αρχίζουν και δυσκολεύονται, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια, ξεχνούν τα παιδιά τους, βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, είναι το πρώιμο στάδιο όπως λέμε, αλλά ακόμα μπορεί κανείς να συνοηθεί μαζί τους, γι' αυτό και έρχονται, μπαίνουν στα προγράμματα και ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα με τις συχνές επισκέψεις τους, και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τόσο τα άτομα αυτά όσο και τους περιθάλποντες, τους οποίους βάζουμε σε ειδικές ομάδες πάλι για ενημέρωση, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη, όπως σας είπα. Κυρία Κουρτσιδάκη, πόσο δύσκολο, πόσο δύσκολο για την οικογένεια του ασθενούς είναι να ξέρει πως έχει ένα μέλος το οποίο πάσει από τη συγκεκριμένη νόσο, η οποία αυτή η νόσο μπορεί να το κοστίσει και την αυτονομία του? Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Πιστεύουμε ότι είναι δυσβάστακτο το βάρος των ανθρώπων αυτών που βλέπουν το δικό τους το πρόσωπο, το σεβαστό, μέχρι τώρα βλέπουν τον άνδρα, τη γυναίκα που μεγάλωσε επιστήμονες, έδωσε τόσα στην κοινωνία, στην οικογένεια, και βλέπουν ότι αλλάζει συμπεριφορά, χάνει την προσωπικότητά του. Δεν έχει κρίση, δεν έχει συνέστηση. Τι να σας πω, σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος που αρχίζει και πηγαίνει στο σχολείο και μαθαίνει, έχει τη μουσική παιδεία, μαθαίνει γλώσσες, κάνει καριέρα, φτάνει σε τι βαθμό προσπάθειας, όλα αυτά τα χάνει κάποια στιγμή, σβήνονται και δεν υπάρχει τίποτε. Καταλαβαίνετε τι είναι οι άνθρωποι αυτοί να βλέπουν το δικό τους άνθρωπο σαν να το έχουν χάσει. Κάποια στιγμή σαν να έχει πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά προσπαθούν. Και γι' αυτό λέμε κι εμείς ότι πρέπει να γίνεται ενημέρωση, να ξέρουν σωστά που εδώ χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ αγάπη, αλλά και γνώση.
Το γνωρίζουν όμως οι ασθενείς ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν σε μια κατάσταση που, ας πούμε, δεν μπορεί θα μπορούν. Μπορεί να μην το γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν όμως ότι κάτι γίνεται. Βρίσκονται σε ένα διέξοδο, υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, σαν να βρίσκονται να έχουν ένα εφιάλτη, συνεχή εφιάλτη. Αλλά το ότι ένας που είναι δίπλα τους μπορεί να τους φερθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να τους ηρεμεί, τα φάρμακα, να κάνουν μια σωστή αγωγή, να έχουν τη συνεχή. Ξέρετε, για τα φάρμακα έχουν γραφτεί διάφορα ότι δεν κάνουν και τόσο καλό όσον αφορά την Αλτσχάιμερ. Πολύ καλό κάνουν όταν δίνονται στην αρχή και σωστά. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά και οι ίδιοι γιατροί βλέπουν ότι εντάξει, μέχρι ενό σημείο, αλλά στην αρχή φρενάρουν την νόσο, κάνουν τις συνθήκες καλύτερες της ζωής τους και για αυτούς και για τους περιθάλποντες. Αλίμον αν δεν υπήρχαν και αυτά τα φάρμακα τα οποία είναι ευεργετικά, αλλά δεν θεραπεύουν, απλώς βοηθούν. Και αυτό κάνει η εταιρεία μας. Κάνει μη φαρμακευτική παρέμβαση. Βοηθάει δηλαδή τα άτομα αυτά στα αρχικά του στάδια μέχρι εκεί που μπορούν να έρχονται ακόμα και στο σπίτι τους. Ή μπορώ να σας πω ότι μας δίνει την ευκαιρία ότι λαμβάνει μέρος η εταιρεία μας σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μελέτης και έρευνας του εγκεφάλου, που με τη δωρεά που γίνεται μετά θάνατο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα το ανακοινώσουμε σύντομα και σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου για να το ξέρουν αυτό, καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, αλλά με δυσκολία και με γνώση ότι ο άνθρωπος τους προχωρεί. Έτσι, μέσα σε μια δεκαετία που δίνουν, έτσι δεν είναι, γιατί μια δεκαετία περίπου που δίνουν ότι κρατάει αυτός ο ασθενής, είναι πολύ δύσκολο να ξέρουν ότι δεν θα θεραπευτεί. Αλλά είναι και θέμα συνείδησης, να του φερθούν σωστά, να μην τον πάνε σε κάποιο γυροκομείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό θέλω να το δείξω τώρα, το θέμα της συμπεριφοράς του άλλου απέναντι στον ασθενή. Υπάρχει το στίγμα και προκατάληψη, γιατί σε κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες υπάρχει το στίγμα. Στους ανοϊκούς ασθενείς υπάρχει. Υπάρχει, πρώτα ταμπού. Και στην επαρχία εδώ νομίζετε ότι ξέρετε πόσα άτομα πάσχουν και δεν το γνωρίζει η γειτονιά, δεν το γνωρίζει, δεν το λένε. Γιατί δεν είναι ντροπή η αρρώστια. Μπορεί όπως έχετε μάθει και όπως έχετε ακούσει, ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας υπάρχουν, αρρωσταίνουν και παθαίνουν από την νόσο. Αλλά είναι ο δικός μας άνθρωπος που εκεί στη θέση του μπορεί να βρεθούμε εμείς αργότερα. Αφού όλους μας αφορά και ακριβώς πρέπει η συμπεριφορά μας να είναι τέτοια ώστε να βοηθήσει. Αλλά το στίγμα, όπως λέτε, υπάρχει. Υπάρχει εσείς ακόμα και υπάρχει το ταμπού. Αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει προκατάληψη. Υπάρχει προκατάληψη. Όπως και για τον καρκίνο υπάρχει προκατάληψη. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλα τα νοσήματα, όποια και να είναι αυτά, δηλαδή και τα ψυχιατρικά και τα νευροεκφυλιστικά, αλλά και τα σωματικά, επειδή υποδηλώνουν και ουσιαστικά συνεπάγονται μία αδυναμία και μία ευπάθεια, κανείς μας δεν θέλει να φαίνεται έτσι. Δηλαδή, είναι, νομίζω, μέσα στη φύση μας να μην φαινόμαστε αδύναμοι. Δεν θέλουμε δηλαδή να είμαστε αδύναμοι. Θέλουμε να είμαστε ικανοί, εύρωστοι. Επομένως, και μόνο ότι με την ανακοίνωση της νόσου αυτής ή με την ένδειξη ότι υπάρχει, διαφαίνεται στον ορίζοντα ότι θα χαθεί αυτό, η δύναμη, η ευρωστία κλπ. Νομίζω ότι αυτό δικαιολογεί και οδηγεί σε μία έτσι επιφυλακτικότητα. Και βέβαια ανάλογα και από την πλευρά και του συγγένει. Δηλαδή βλέπει το δικό του ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ας πούμε πολλές φορές σε ένα κοινωνικό χώρο κάνει λάθη. Οπότε στεναχωριέται, ντρέπεται. Αλλά όλα αυτά τα συναισθήματα νομίζω ότι είναι φυσικό να συμβαίνουν. Αλλά θα πρέπει λίγο να τα μεταφράζουμε και να τα διαχειριζόμαστε με μια λογική ότι σήμερα είμαι εγώ, αύριο μπορεί να είναι δίπλα, εγώ έχω άνοια, ο άλλος αύριο μπορεί να έχει έμφραγμα και να έχει μια καρδιακή ανεπάρκεια, ο άλλος μπορεί να έχει ένα καρκίνο. Δηλαδή είμαστε όλοι ευάλωτοι, δηλαδή κανείς δεν ήρθε εδώ για να μείνει αιώνια. Άρα αν το δούμε δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι είμαστε περαστικοί και να το φιλοσοφήσουμε και μέσα από την ενημέρωση που και η εταιρεία προσπαθεί αλλά και όλες οι άλλες εταιρείες των χρονίων νοσημάτων προσπαθούν η ενημέρωση να εξοικειωθεί δηλαδή ο άνθρωπος σε αυτά ο καθένας και να ξέρει τι είναι το καθένα, πάβει μετά να το φοβάται και πάβει να νιώθει ότι είναι μόνος του. Βλέπει ότι και οι άλλοι είναι. Εγώ ήθελα να σα ρωτήσω τώρα, στο Ηράκλειο έχουμε πρόβλημα. Επειδή είμαστε παγκρίτιο κανάλι και μας ενδιαφέρουν τα της Κρήτης,
Υπάρχει πρόβλημα στο Ηράκλειο με τη συγκεκριμένη νόσο. Θα ήθελα και τις απόψεις των δυο σας. Εσείς πρώτος, κύριε Παναγιωτάκη, που εκπροσωπείτε κατά κάποιο τρόπο τον ιατρικό κόσμο. Όσον αφορά, ρωτάτε τώρα αν υπάρχει... Έχουμε πρόβλημα, πούμε, εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και γενικότερα στην Κρήτη, όχι με το στίγμα, με τη νόσο. Με τη νόσο, ότι έχουμε πολλά κρούσματα, πολλούς ασθενείς. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται στην αλήθεια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά και σε λίγες χώρες υπάρχει, δεν υπάρχει αρχείο καταγραφής των ανθρώπων. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει registry. Όπως υπάρχει, ας πούμε, στα ρεύστο αυτό. Ναι, όπως είναι στα αυτοάνωσα νοσήματα. Τώρα προσπαθεί να γίνει ένα τέτοιο. Δηλαδή και το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια με την κυρία Σακά, αλλά και η Ομοσπονδία με την κυρία Τσολάκη. Προσπαθούμε να γίνουν καταγραφές επίσημα πια. Πώς είναι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που έχουν πρόβλημα. Διότι ακούγονται κάτι αριθμοί από εδώ, άλλοι λένε κάποιους άλλους. Επομένως, κάτι επίσημο δεν έχουμε με την έννοια αυτή. Αλλά και από τα ιατρία, ο καθένας βλέπει τους δικούς του που έρχονται. Δεν μπορεί να ξέρει, ας πούμε, τι ακριβώς κάνει ο άλλος πιο δίπλα γιατρός. Δηλαδή, σε σχέση με περασμένες δεκαετίες, για παράδειγμα. Ναι. Έχουμε περισσότερους, ας το πούμε, οι γιατροί, οι νευρολόγοι, ναι. Εσείς τώρα που είστε γεριάτρος, οι ψυχίατροι, έτσι, αλλά σε τρίτη ηλικία, έχουν περισσότερους ασθενείς με κρούσματα της νόσου Αλτσχάιμερ. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχουν παραπάνω, γιατί και περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και για σύγκριση τώρα δεν μπορεί να πει κανείς, γιατί δεν υπήρχαν δεδομένα την εποχή εκείνη, αλλά από περιγραφές ανθρώπων που ήταν στα χωριά τους και είχαν ανθρώπους δίπλα τους ηλικιωμένους, δεν αναφέρουν τόσο συχνά την ασθένεια αυτή, όσο την αναφέρει η σύγχρονη βιβλιογραφία και εμείς από τα ιατρία μας. Εμείς τρέξαμε μια μελέτη με το πρόγραμμα Θαλής, το 13 με 15, στην νομό Ηρακλείου, σε ανθρώπους δηλαδή άνω των 65 χρονών που ερχόντουσαν στα ιατρία για συνταγογράφηση και βρήκαμε κάποια ποσοστά εκεί της νόσου, τα οποία, ας πούμε, περίπου πλησιάζουν, ας πούμε, τα ποσοστά της Ευρώπης, γύρω στο 15%, 10 με 15% των ανθρώπων που είναι πάνω από τα 65-70, που είναι ένας μεγάλο ποσοστό. Ανάμεσα βέβαια σε αυτούς υπάρχουν και αυτοί που έχουν ήπια γνωσιακή διαταραχή, που δεν είναι ακριβώς άνοια. Αλλά κάτι επίσημο για να μπορέσω να σας πω αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρω, δεν έχω στη διάθεσή μου και δεν υπάρχει κιόλας σε ελληνικό επίπεδο. Ναι, στην επικράτεια. Κυρία Κουρτσιδάκη, εσείς τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, πάντα υπήρχε αυτή η αρρώστια. Μας λένε καμιά φορά τώρα είναι τόσο διαδεδομένη. Δεν είναι έτσι. Παλαιότερα ο κόσμος πέθαινε στα 70-75 χρόνια του και θεωρείται ότι ήταν ηλικιωμένοι πολύ. Τώρα, αν άρχιζε εκείνη την εποχή η άνοια, δεν πρόφθαινε ο άνθρωπος να εξελιχθεί, διότι πέθαινε πιο νωρίς, οπότε δεν βλέπαμε τα συμπτώματα του, τις συνέπειες αυτής της αρρώστιας. Τώρα που το προσδόκιμο επιβίωσης έχει μεγαλώσει και φτάνει ο άνθρωπος 90-95-100 ετών, φυσικό είναι η άνοια, η οποία αρχίζει, είπαμε, μετά τα 60-65, να εξελιχθεί και να έχουμε όλες αυτές τις συνέπειες που βλέπουμε. Έτσι. Οπότε βεβαίως αυξάνεται όχι και ο πληθυσμός μας γενικά, αλλά επειδή ακριβώς το προσδόκιμο επιβίωσης μεγάλωσε, έχουμε περιθώριο και εξελίσσεται και βλέπουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Εδώ έχω κάποιους αριθμούς τώρα και θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο αυτοί οι αριθμοί είναι ρεαλιστικοί. Ναι. Δείχνει πώς θα κινηθεί η νόσος Αλτσχάιμερ τις επόμενες δεκαετίες. Το 2015 μετρήθηκε πως ο αριθμός είναι στους 197.000 ασθενείς. Το 2030 είναι στους 253.000 και το 2050 μιλάμε ότι θα έχουμε 354.000 ασθενείς. Ναι. Είναι ρεαλιστική η αριθμή αυτή, κυρία Κουρτσιδάκη? Πρέπει να είναι. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα έτσι, αλλά βεβαίως βλέπουμε και κάνουμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι είναι. Τι λέτε εσείς, κύριε Παναγιωτάκη? Λίγο πολύ εκεί είναι. Δηλαδή, αν δεν είναι 190.000, σίγουρα είναι γύρω στις 150.000 με 160.000. Και πριν από λίγες μέρες έβλεπα κάποιους χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2013 που τοποθετούσαν την Ελλάδα στις χώρες
με ροζ δηλαδή χρώμα που ήταν, που είχαν πληθυσμό 50 με 100.000 το 2013. Δηλαδή και 100.000 να ήμασταν 150, δηλαδή δεν είναι τα νούμερα αυτά ας πούμε υπερβολικά, αλλά ένας αριθμός γύρω σε 150-160.000 νομίζω ότι είναι τώρα στον πληθυσμό μας. Θα βοηθήσει σίγουρα μια, και το παρατηρητήριο για την Άνια που θα φτιάξει αυτή το registry, αλλά και ίσως μέσα από κάποια κατάλληλα προγράμματα που μπορούμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες υγείας, δηλαδή μέσα από το e-συνταγογράφηση, που γίνεται ηλεκτρονικά πια συνταγογράφηση και συνταγογραφούνται φάρμακα για τους ασθενείς, για ασθενείς που έχουν άνοια, μπορεί λίγο πολύ, δηλαδή δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι είναι στα σκαριά για να γίνει μια εκτίμηση σχετικά με το τι γίνεται στην Ελλάδα από πλευράς ανθρώπων τουλάχιστον που παίρνουν φάρμακα, που είναι δηλαδή επίσημα διαγνωσμένοι. Σίγουρα θα υπάρχει ένα ποσοστό που δεν θα είναι ή που θα είναι τελικού στάδιο και δεν παίρνουν. Αλλά λίγο πολύ θα καταλάβουμε. Αλλά δεν το έχουμε αυτό ακόμα. Λαμβάνει όμως διαστάσεις ιατρικής επιδημίας. Λαμβάνει τις διαστάσεις επιδημίας στη χώρα μας. Στη χώρα μας, ναι. Βέβαια, άμα πούμε ότι ο πληθυσμός θα πλησιάζει τα 205.000 το 30, είναι ένας μεγάλος. Και είναι μάλιστα σε συνάρτηση με το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχουμε. Ότι πλέον οι άνθρωποι γερνάνε, να το πούμε, και έχουμε λιγότερους νέους ανθρώπους. Έτσι. Ακριβώς. Κάτι το απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου που πάει στο εξωτερικό. Κάτι το γεγονός ότι πλέον υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και υπάρχει πρόβλημα το διωγγώνει. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κουρτσιδάκη, ένα ερώτημα πριν πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα. Εσείς, στην εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ, σας έρχεται ένας ασθενής ο οποίος έχει διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη νόσο στην ηλικία των 60 έως 70 ετών. Διαφέρει από έναν ανοϊκό ασθενή ο οποίος έχει διαγνωστεί σε μια ηλικία πάνω από 80 χρονών? Δηλαδή θα τον βασανίσει τον 60 περισσότερο η νόσος ή θα βασανίσει περισσότερο τον 80? Πιστεύω τον 60 επειδή έχει περισσότερη επίγνωση. Βλέπει τις δυσκολίες του, ενώ ένας 70-80 ετών μπορεί να του δικαιολογήσει λόγω ηλικίας. Και βεβαίως να πιστεύω ότι τους νεότερους ανθρώπους, τον 60-65 βεβαίως, έχουν επίγνωση ότι κάτι τους συμβαίνει και τους στενοχωρεί. Και νοιάζονται και πολλές φορές μόνοι τους και απευθύνονται και θέλουν να το ελέγξουν αυτό το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι ναι. Όταν είναι προχωρημένο το στάδιο δεν έχουν τέτοια επίγνωση. Έτσι είναι. Όσο πιο νέα είναι η ηλικία που ξεκινάει, τόσο πιο γρήγορη είναι η εξέλιξη. Δηλαδή μιλάμε για 6 με 7, 8 χρόνια, ώστε ο άνθρωπος, ας πούμε, θα μείνει στο κρεβάτι εξαρτημένος. Ενώ όταν είναι όσο πιο σε μεγαλύτερη ηλικία αρχίσει, τόσο πιο μεγάλα, πιο πολλά χρόνια είναι η πορεία της νόσου και πιο ήπια γενικά η νόσος. Και οι συγγενείς. Και ανάλογη είναι και η επίπτωση στο περιβάλλον, όπως λέει και η κυρία Κορτσεντάκη. Πώς αναφέρω την επιβάρυνση. Όσο πιο νέος, τόσο πιο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση και οικονομική και κοινωνική και ηθική. Όσο πιο μεγάλος, είναι διαφορετικά. Όπως επίσης, δεν ξέρουμε ακριβώς, λέμε ας πούμε Alzheimer πρώιμης έναρξης, πρέσενάιλ, αυτή που είναι προγεροντική, λέμε τη γεροντική, λέμε την όψιμα γεροντική. Και υπάρχουν και διαφορές και στην αιτιοπαθογένεια και στα ευρήματα που έχουμε από τον εγκέφαλο. Δηλαδή υπάρχουν διαφορές από τη μία μορφή στην άλλη και στην κληρονομικότητα φαίνεται να υπάρχουν διαφορές. Φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος, όπου θα συζητήσουμε για τα αίτια της νόσου, ενώ στο επίκεντρο θα μπουν οι νομικές προεκτάσεις της νόσου Αλτσχάιμερ. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με τους καλεσμένους μας και κάνουμε συζήτηση για την νόσου Αλτσχάιμερ. Τώρα θα συζητήσουμε μια για τα αίτια της νόσου. Κύριε Παναγιωτάκη, ρωτάω εσάς, ναι. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζει την νόσο Αλτσχάιμερ? Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε 100%, να δώσουμε μια απάντηση σαφή εδώ. Φαίνεται καταρχήν ότι επηρεάζει. Σας είπα και πριν ότι παράγοντες που οδηγούν σε καρδιαγγειακά συμβάματα, όπως ας πούμε είναι η χοληστερίνη, η δίαιτα φτωχή σε έλαια, φτωχή σε πράσινα, σε βιταμίνες κλπ. Όλα αυτά προδιαθέτουν
στο να έχουμε μεγαλύτερη εμφάνιση της νόσου. Έχουμε μελέτες που λένε ότι η μεσογειακή δίαιτα... Τα junk food, για παράδειγμα, τα οποία έχουν υψηλό βαθμό χοληστερόλης, για παράδειγμα, θεωρούνται ύποπτα για την εμφάνιση θεωρούνται της νόσου Alzheimer. Θεωρούνται ύποπτα, ναι. Όπως και τα πολλά γαλακτοκομικά θεωρούνται κατά κάποιους ότι είναι ύποπτα για την νόσο. Και υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με τη μεταλλαγή του μικροβιώματος του εντέρου μας που σχετίζεται με την νόσο και που έχει να κάνει με την αλλαγή της διατροφής στα σύγχρονα χρόνια, δηλαδή κυρίως στα των δυτικών κρατών της Ευρώπης. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση με την αλλαγή της διατροφής. Αλλά κάτι, ας πούμε, που να είναι σαφώς αποδεδειγμένο, δεν υπάρχει ακόμα που να πούμε ότι αυτό... Είμαστε ακόμα σε πρωτόγονο στάδιο, ναι. Κυρία Κουρτσιδάκη, η κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση της νόσου αυτής? Πιστεύω πως τα νευρολογικά νοσήματα, δεν το λέω μόνο για την νόσο Alzheimer, αλλά και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, για την νόσο Parkinson, πιστεύω πως υπάρχει ένα κληρονομικό υπόβαθρο. Λέει η επιστήμη μας ότι ευθύνεται κατά το 1 τρίτο μόνο. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κληρονομική υπόθεση. Ο γιατρός θα μας το πει καλύτερα. Υπάρχουν γονίδια τα οποία σχετίζονται με το νόσημα αυτό, όπως είναι αυτά τις πρεζανιλίνες 1 και 2, διάφορων τύπων, δηλαδή που καθορίζουν τον μεταβολισμό της απολιποπρωτεΐνης και που ανάλογα με το πώς τα βρίσκουμε, σε αλληλόμορφη, ομοζυγωτική μορφή, ετεροζυγωτική, αυξάνει η προδιάθεση ή όχι. Φαίνεται γενικά ότι όσο πιο πρώιμη είναι η ασθένεια, δηλαδή στις νεανικές μορφές Alzheimer, έχουμε περισσότερο κληρονομική συμμετοχή και επιβάρυνση μέσα στην οικογένεια. Μάλιστα, τελευταία ακούγεται ότι η προγεροντική Alzheimer έχει και ίσως και διαφορετική... Το νεανικό Alzheimer. Το νεανικό Alzheimer, δηλαδή αυτό που είναι πριν τα 65, πριν τα 60. Μάλιστα, αυτό ότι αποτελεί ένα είδος νευροκφυλιστικής ασθένειας που είναι λίγο διαφορετική από το Alzheimer, το όψιμο, αυτές τις μεγαλύτερες ηλικίες. Ας πούμε για το νεανικό, έχουμε ας πούμε μια αναφορά ότι αφορά περίπου ένα 6 περίπου με 7%, είναι 6 με 7 περίπου άνθρωποι στους 100.000 ηλικίας 50 με 65. Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι 5 με 6, ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιβάρυνσης κληρονομικής στα μέλη της οικογένειάς τους, στους απογόνους τους. Αυτό μπορούμε να πούμε. Τώρα που είπατε νεανικό Alzheimer, ναι. Κυρία Κορτσιδάκη, έχετε εσείς ασθενείς στην εταιρεία οι οποίοι έχουν νεανικό Alzheimer, δηλαδή βρίσκονται κάτω από την ηλικία των 50? Ναι, έχουμε τα οποία είναι και τα πιο βαριά περιστατικά. Είναι βαριά περιστατικά. Διότι είπαμε, όσο πιο νωρίς αρχίσει, τόσο πιο πολύ καιρό υποφέρει κανείς για τις συνέπειες με τα συμπεριφερικά συμπτώματα κτλ. Βεβαίως. Έχουμε τα οποία πεθαίνουν και γρήγορα. Πεθαίνουν και γρήγορα. Ναι. Σας έχει πει κάποιος, ο οποίος ο πατέρας του είναι ασθενής της νόσου Αλτσχάιμερ, ότι κυρία Κορτσιδάκη, ο πατέρας μου έκανε άστατο βίο. Ο πατέρας μου έκανε κακή διατροφή. Ο πατέρας μου κάπνιζε, έπινε. Σας έχουν τύχει από την εμπειρία σας τώρα άτομα τα οποία έχουν τους συγγενείς τους, έχουν τον πατέρα τους, τη μητέρα τους, ενδεχομένως κάποιον αδερφό τους, για να σας πούν ότι υπάρχει ένας άστατος βίος από πίσω. Ένας πρώτερος άστατος βίος. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Διότι θα ήταν, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι που φέρονται έτσι, θα είχε γεμίσει ο κόσμος ακόμη περισσότερο. Όχι. Δεν παίζει κανένα ρόλο, όπως και το μορφωτικό επίπεδο. Όταν λέμε ότι έχει σημασία, είναι το ότι ένας μορφωμένος άνθρωπος καταλαβαίνει και πάει λίγο πιο γρήγορα στο γιατρό, νοιάζεται. Αλλά δεν παίζει αυτό κανένα ρόλο. Θα έχετε ακούσει και θα ξέρουμε όλοι μας ότι υπάρχουν άτομα παγκοσμίου εμβέλειας, άτομα διάνοιες, όπως είναι καθηγητές πανεπιστημίων, όπως είναι πρόεδροι, όπως είναι πολύ γνωστοί. Παθαίνουν Αλτσχάιμερ και άτομα τα οποία διάγουν βίο. Πιστεύω πως κλασικά παραδείγματα είναι η Μάργαρετ Θάτσερ, βέβαια, για παράδειγμα. Βέβαια, ισχυρά, η σιδηρά κυρία. Είναι κλασικά παραδείγματα. Κλασικά παραδείγματα. Κλασικά δεν είναι δυνατόν. Πάντως υπάρχει μια σχέτιση. Δηλαδή, εγώ όταν διάβαζα για την σημερινή εκπομπή, διάβαζα ότι υπάρχει μια σχέτιση αναλφαβητισμού
και άνοιας. Είπαμε ότι αν τυχόν ένα άτομο νοιαστεί νωρίτερα, ασφαλώς είναι προς όφελός του. Διότι η ζωή του είναι καλύτερη. Και αυτού και του ιδίου και της οικογένειας. Διότι παίρνει τα φάρμακα, ενημερώνεται, προσαρμόζεται σε αυτή την κατάσταση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, είναι πιο εύκολη η ζωή του. Κύριε Παναγιωτάκη. Γι' αυτό δίνουμε τόση σημασία στην ενημέρωση. Ναι. Κύριε Παναγιωτάκη, ψυχοκοινωνικές διεργασίες όπως η κατάθλιψη, που είναι καθαρά μια ψυχική διαταραχή, και κάποιοι άνθρωποι. Η κατάθλιψη δεν είναι πλέον ταμπού. Αφού νομίζω ότι βγήκε μία ανακοίνωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έλεγε ότι ένα στους δύο ανθρώπους ενδεχομένως να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη. Ναι. Είναι πάρα πολύ πρακτικό σενάριο, ένα στους δύο ανθρώπους την επόμενη δεκαετία. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι την έχουν χρόνια κατάθλιψη. Δηλαδή την κουβαλάνε 10-20 χρόνια. Ναι. Είναι παράγοντας εμφάνιση του Αλτσχάιμερ. Είναι παράγοντας, η κατάθλιψη είναι παράγοντας στο να προκαλέσει άνοια. Όπως επίσης είναι συχνή και η περίπτωση εκείνη όπου έχουμε την ψευδοάνοια, δηλαδή όπου λόγω κατάθλιψης υπάρχει μειωμένη προσοχή και αντίληψη και συγκέντρωση και αυτό μεταφράζεται από τον ίδιο τον ασθενή ή το περιβάλλον του σαν άνοια. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι αναφέροντας διαταραχές με τη μνήμη, ξεχνούνε. Και όταν, ας πούμε, μπεις στη δικασία να τους εκτιμήσεις ψυχοσυναισθηματικά, βλέπεις ότι υπάρχει από κάτω η άγχος, έντονη αγχώδια διαταραχή, η κατάθλιψη. Είναι και, είπαμε, αυτή η μορφή της ψευδοάνοιας. Και που σε αυτές τις περιπτώσεις, ευτυχώς, όταν δώσεις θεραπεία για την κατάθλιψη και αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη, βλέπεις ότι πολύ γρήγορα διορθώνεται και το ανοϊκό κομμάτι. Δηλαδή, ο άνθρωπος αρχίζει να ξανακοινωνικοποιείται, ξανασυμμετέχει κλπ. Όπως επίσης, κοιτάξτε τώρα. Είναι πολύ ωραίες αυτές τις ερωτήσεις που κάνετε και δυστυχώς δεν μπορούν να απαντηθούν. Διότι γιατί? Γιατί και εμείς ακόμα γιατροί που βλέπουμε τον πληθυσμό αυτό τον άνω των 65, τώρα τον μαθαίνουμε. Τα νοσήματα δεν είναι καλά ξεκαθαρισμένα. Καταρχήν φτάνουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως είπε η κυρία Ιωάννα, που βλέπουμε νέες ασθένειες που δεν τις είχαμε πριν ή τις βλέπουμε τροποποιημένες. Που τις μαθαίνουμε. Όπως επίσης είχαμε, ας πούμε, κάποια στερεότυπα. Λέγαμε ότι η άνοια, ας πούμε, δεν έχει κατάθλιψη. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν τύποι άνοιας, δεν είναι όλο Αλτσχάιμερ. Να το πούμε και αυτό. Η άνοια είναι μια ομπρέλα και κάτω από την ομπρέλα αυτή υπάρχει το Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι τύποι. Η αγκιακή άνοια, η μετωποκροταφική άνοια, η άνοια σωματείων Λεβί. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τύποι άνοιας που έχουν κατάθλιψη μέσα σαν πρώτη εκδήλωση. Η ψύχωση. Βέβαια, έρχονται οι άνθρωποι. Και περιγράφουν ότι φέρνει η γυναίκα τον άντρα ή το ανάποδο και λέει ότι βλέπει ανθρώπους μέσα στο σπίτι, τον κλέβουν ή ζωάκια να βγαίνουν μέσα από τα τσικάλια ή νοικοκυρές. Δηλαδή, και είναι διάφοροι τύποι άνοιας που ξεκινάνε έτσι. Επομένως, σε κάθε τι πρέπει καταρχήν να έχουμε τη γνώμη του, να απευθυνόμαστε στον γιατρό και θα πρέπει να το βλέπουμε. Και η διάγνωση δεν γίνεται τώρα που κουβεντιάζουμε. Πρέπει να δούμε ξανά και ξανά τον άνθρωπο. Και είναι μια ολόκληρη διαδικασία, πολλές φορές χρονοβόρα. Επομένως, σίγουρα η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει. Και αγχώδες διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν. Όπως επίσης αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι όταν έχεις ήπια ήπια γνωσιακή διαταραχή, αυτό που ονομάζουμε MCI εμείς, και έχεις, λένε ότι αυτοί που έχουν ήπια γνωσιακή, ένα ποσοστό 1 στους 10 στα επόμενα 2 με 3 χρόνια θα κάνει άνοια. Εάν έχεις λοιπόν ήπια γνωσιακή και έχεις άγχος. Η κατάθλιψη, πολύ πιο θα είσαι σε αυτούς που θα κάνουν άνοια. Άρα λοιπόν το άγχος και η κατάθλιψη σίγουρα επιβαρύνουν και μπορεί να εξελίξουν κάτι που είναι ήπιο ακόμα σε κάτι σοβαρότερο. Η έλλειψη ύπνου και το αλκοόλ είναι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν εμφάνιση του Αλτσχάιμερ, κυρία Κορτσιδάκη, από την εμπειρία σας, από τους ασθενείς, από τους ανθρώπους που βλέπετε. Για να οδηγήσουν, όχι. Το αλκοόλ. Αλλά το ότι θα δυσκολέψουν, ότι επηρεάζουν την ήδη υπάρχουσα κατάσταση ασφαλώς. Ο αλκοολισμός κάνει από μόνος του δική του εγκεφαλοπάθεια. Είναι γνωστή η Βέρν και εγκεφαλοπάθεια, όπως επίσης και άνοια, όπως και η ανεπάρκεια από βιταμίνη Β12, που είναι πιο συχνή στους αλκοολικούς. Επομένως, δηλαδή, δεν κάνει Αλτσχάιμερ, αλλά μπορεί να κάνει άλλου τύπου άνοια, τη σχετιζόμενη με το αλκοόλ. Άνιστα. Θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με τον νομικό Ηρακλή Μιλάκη.
Ηρακλή Μιλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, Ηρακλή. Έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και θα χαρώ και εγώ να συμβάλλω με τις γνώσεις. Ευχαρίστησή μας που σε έχουμε δίπλα μας. Θέλουμε μια νομική άποψη. Συζητάμε για την νόσο Αλτσχάιμερ και θέλουμε να δούμε τις νομικές προεκτάσεις του νόσου Αλτσχάιμερ. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου θέσω είναι η εξής. Η ένομη τάξη, ο νόμος, πώς φέρεται στους ανοϊκούς ασθενείς? Ωραία. Πώς τους φέρεται, έτσι. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζει. Ακριβώς. Πώς αντιμετωπίζει. Ο νόμος τους ασθενείς με άνοια. Ωραίο ερώτημα. Η απάντηση έχει μία κλίμακα, μία διαφορετικότητα αναλόγως της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ασθενής με άνοια. Εξ όσων καλύτερα από μένα γνωρίζετε, οι ασθενείς με άνοια παρουσιάζουν μία κλιμάκωση στην ασθένειά τους. Έχουμε κάποιους ασθενείς οι οποίοι είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, έτσι δεν αντιλαμβάνονται βασικά πράγματα, και κάποιοι οποίοι δεν είναι σε τόσο προχωρημένο στάδιο. Σε κοινή συνισταμένη είναι το γεγονός ότι υπάρχει μία διανοητική διαταραχή η οποία τους οδηγεί στο να μην αντιλαμβάνονται πολλές φορές τις πράξεις, τις νομικές πράξεις τις οποίες ενεργούν, όπως επίσης να φροντίζουν για τις υποθέσεις τους με τον καλύτερο δυνατό για αυτούς τρόπο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει πρόβλεψη από τον νόμο, από τον αστικό κώδικα, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί αδυνατούν να φροντίζουν για τις υποθέσεις τους, μπορούν με δικαστική απόφαση να κηρυχθούν σε δικαστική συμπαράσταση. Είναι μια δικαστική διαδικασία αυτή και βεβαίως δεν είναι... βεβαίως παρουσιάζει διακρίσεις. Έχουμε την στερητική δικαστική συμπαράσταση, από ό,τι λέει και το όνομά της, στερεί παντελώς κάποια πράγματα από το άτομο, το ανοϊκό άτομο, και έχουμε και την επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Βεβαίως μπορεί να έχουμε και συνδυασμό με τη δικαστική απόφαση στερητικής και επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. Με τη στερητική δικαστική συμπαράσταση, η οποία μπορεί να είναι είτε πλήρης είτε μερική, το άτομο και εν προκειμένου ενδεχομένως ένας ασθενής προχωρημένος με άνοια, κηρύσσεται ανίκανος από το δίκαιο να ενεργεί δικαιοπραξίες, να ενεργεί πράξεις που ενδιαφέρουν το δίκαιο. Να αυτοεκπροσωπείται στην ουσία. Έτσι, είτε ενώπιον δημοσίων αρχών, είτε ενώπιον δικαστηρίων κτλ. Με την επικουρική δικαστική συμπαράσταση, που βεβαίως σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνει το δικαστήριο ότι το άτομο διατηρεί ακόμα κάποιες γνωστικές λειτουργίες του, το συγκεκριμένο άτομο κηρύσσεται περιορισμένα ικανό, με την έννοια ότι μπορεί να ενεργεί κάποιες δικαιοπραξίες, δεν το απαγορεύεται παντελώς, αλλά πάντοτε με την έγγραφη συνένεση του δικαστικού συμπαραστάτη του. Στην ουσία, τι γίνεται με τη δικαστική συμπαράσταση? Μπαίνει ένας εκπρόσωπος του ατόμου, ο οποίος, επειδή έχει τα εχέγγυα ότι θα το φροντίζει πραγματικά το άτομο, έτσι, είναι ένα άτομο του συγγενικού του κύκλου συνήθως, θα το εκπροσωπεί με τον καλύτερο γι' αυτό τρόπο, είτε στο ΙΚΑ, ας πούμε, στις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, είτε στα δικαστήρια, και γενικότερα με κάθε τρόπο θα φροντίζει για την καλύτερη δυνατή διευθέτηση
των υποθέσεών του. Οπότε, στη δικαστηριακή πρακτική είναι πολύ συνήθιση η διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης, κήρυξης ατόμων με άνοια σε δικαστική συμπαράσταση. Είτε στερητική, είτε επικουρική, είτε πολλές φορές και συνδυασμό στερητικής και επικουρικής, αν το δικαστήριο κρίνει ότι για κάποιες πράξεις είναι παντελώς ανίκανο το άτομο να τις ενεργήσει, είτε κρίνει ότι μπορεί να ενεργήσει κάποιες πράξεις, αλλά με την έγγραφη συνένεση του συμπαραστάτη. Επειδή είσαι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη βιοηθική, θέλω να σου θέσω και ένα ηθικό δίλημα, ένα ηθικό ερώτημα. Μάλιστα. Θεωρείται πρόσωπο ένας ανοϊκός ασθενής, Ηρακλή Μιλάκη? Τώρα, το ερώτημα που θέτεις είναι από άποψη ηθικής ή από άποψη δικαίου, γιατί λίγο διαφοροποιούνται τα πράγματα, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, που είσαι και εσύ απόφυτος του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού και είμαστε. Το ερώτημα το θέτω σε σένα. Ναι, μου απαντάς και από άποψη δικαίου και από άποψη ειδικής. Ωραία, από άποψη δικαίου, τι καλείται πρόσωπο? Πρόσωπο καλείται ο φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Από άποψη δικαίου. Θεωρώ ότι δεδομένου ότι το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει με τη γέννησή του και πάβει να υπάρχει με το θάνατό του. Εκτός βεβαίως κήρυξη αφάνεια, εντάξει, μια διαδικασία που γίνεται δικαστικά, υφίσταται πρόσωπο, έτσι. Οπότε πιστεύω ότι εξακολουθεί να υφίσταται νομικά πρόσωπο, σίγουρα, σε περίπτωση ασθενούς που πάσχει από άνοια. Έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα για κατάλληλη ιατρική φροντίδα, όπως το δικαίωμα να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του, ας πούμε, έτσι, από διάφορους φορείς, το δικαίωμα να τα προσωπικά του δεδομένα να διατηρούνται και να υπάρχει απόρριτο και εμπιστευτικότητα, το δικαίωμα να σέβονται άπαντες τις θρησκευτικές και λοιπές πεπιθήσεις του, έτσι όσο μπορεί να τις εκφράσει. Έτσι, υπάρχουν κάποια δικαιώματα, τα οποία παρότι βεβαίως ένας ασθενής με άνοια δεν μπορεί να τα εξασκήσει σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν κάποια δικαιώματα τα οποία υφίστανται, έτσι, δεν έχουν χαθεί. Παρομοίως και με τις υποχρεώσεις. Εντάξει, πάλι τις υποχρεώσεις δεν μπορεί να τις εκπληρώνει. Έτσι. Μιλάμε για άτομα τα οποία σε βαριές περιπτώσεις δεν μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό ορίζει ο δικαστικός συμπαραστάτης, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόσωπο υφίσταται νομικά. Έτσι. Ηθικά τώρα, αν το πάρουμε, και πάλι θα πω ότι υφίσταται πρόσωπο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια κάμψη της αυτονομίας του, αλλά η ηθική μας επιτρέπει, πιστεύω, να εξακολουθούμε να το θεωρούμε πρόσωπο. Και μια τελευταία ερώτηση, Ηρακλή Μιλάκη, σε αποδεσμεύω. Με τις πράξεις συνένεσης, το ανέφερες, ας το πούμε, και στην απάντηση του πρώτου ερωτήματος, τι συμβαίνει με τις πράξεις συνένεσης ενός ανοϊκού ασθενής? Παίζει καθοριστικό ουσιαστικά ο συγγενής, ο σύζυγος, η σύζυγος, το παιδί? Ποιος έχει, ας το πούμε, τη δικαιοδοσία να υπογράψει κάποια έγγραφα τα οποία αφορούν τον ανοϊκό ασθενή? Πολύ ωραία ερώτηση. Εντάξει, νομικά πάλι θα πάμε στο άρθρο 12 του Κώδικα Ιατρικής Οντολογίας. Εκεί πέρα ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συνένεση του ασθενούς. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρχει έγκυρη συνένεση? Βεβαίως να έχει προηγηθεί ενημέρωση του ασθενούς. Πράγμα δύσκολο στην προκειμένη περίπτωση. Να υφίσταται ικανότητα για παροχή συνένεσης. Εδώ πέρα είναι ένα κρίσιμο σημείο. Μάλλον δεν υφίσταται ικανότητα για παροχή συνένεσης σε προχωρημένες καταστάσεις άνοιας. Άλλη προϋπόθεση για την έγκυρη συνένεση είναι να μην υπάρχει πλάνη απάτη απειλή και επίσης να καλύπτει πλήρως η συνένεση κάθε ιατρική πράξη. Εδώ πέρα θα σταθούμε στο σημείο της ικανότητας για συνένεση. Σε περίπτωση προχωρημένες καταστάσεις άνοιας, μάλλον δεν υφίσταται αυτή η ικανότητα συνένεση, οπότε ακριβώς ορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης ο οποίος παρέχει τη συνένεσή του. Αν βεβαίως δεν έχει προλάβει να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, διότι όπως είπαμε προϋποθέτει μια δικαστική διαδικασία η οποία καθυστερεί κάπως, αν δεν έχει προλάβει να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, αποφασίζουν οι οικοί. Αυτό μας λέει η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Ιατρικής Οντολογίας. Βεβαίως, ο γιατρός πάντοτε, βάσει του νόμου, πρέπει να προσπαθεί να εξασφαλίσει την εκούσια σύμπραξη και συμμετοχή του ασθενή στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, έτσι. Αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να γίνει, είπαμε, είτε σε οικείους πάμε, είτε αν έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, τη συνένεση τη δίνει ο δικαστικός συμπαραστάτης.
Ηρακλή Μιλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και ελπίζουμε να είσαι ξανά σε μια άλλη δική μας εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλή συνέχεια. Επιστρέψαμε εδώ. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα καταληκτικό. Έχουμε ένα νοϊκό ασθενή και έρχεται ένας συγγενής του στην εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ. Τι θα τον συμβουλεύατε, κυρία Κορτσιδάκη, τι θα τον συμβουλεύατε? Να μάθει ακριβώς τι είναι αυτή η ασθένεια. Να τον συμβουλεύσουμε ότι χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ αγάπη, να μάθει, γιατί δίνει και ένα παράδειγμα στα παιδιά του, διότι όλοι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο πιθανώς. Οπότε, η σωστή συμπεριφορά, να μην του στερούν την πρωτοβουλία, το ότι είναι τελείως άνθρωπος αδύναμος και δεν μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του, να του αναθέτουν, σαν με συμβαίνει τίποτα που λέει ο λόγος, να τον εμπιστεύονται, να τον αγαπούνε, να είναι ήρεμοι, ως το δυνατόν πιο κοντά του, πιο φυσικά, όπως είπαμε, με πολύ αγάπη και φροντίδα. Κύριε Παναγιωτάκη, ως γιατρός, δεν συμβουλεύατε κάποιον άνθρωπο που έρχεται σε εσάς και σας λέει ότι ο συγγενής μου, ο σύζυγός μου έχει Αλτσχάιμερ? Κοιτάξτε, εξαρτάται κάθε φορά από το περιστατικό, είναι εξατομικευμένα αυτά. Δηλαδή, άλλες συμβουλές θα δώσουμε σε έναν ασθενή, σε έναν συγγενή που τώρα διαγνώσκεται πρώτη φορά η νόσος και είναι ακόμα ήπια. Άλλες συμβουλές θα δώσουμε όταν είναι πιο προχωρημένοι. Όλοι σίγουρα ζητάνε να έχουν μια σιγουριά στη διάγνωση. Δηλαδή, αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την οικογένεια, κατά πόσο η διάγνωση είναι αυτή και όχι να υπάρχουν ερωτηματικά. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόγνωση, πόσο δηλαδή καιρό θα πάρει, πώς θα αλλάξει, πώς θα εξελιχθεί. Και τους ενδιαφέρει να, όταν δηλαδή είναι σωστή, να έχει ο δικός άνθρωπος, όσο να τον περισσότερο, αυτονομία, αξιοπρέπεια και να είναι ανακουφισμένος. Δηλαδή αυτά νομίζω είναι πράγματα τα οποία θέλουν όλοι. Να μην πονάει, όταν θα πονάει να μπορούν να το καταλάβουν και να τον βοηθήσουν, να μην έχει ψυχικές διαταραχές που τις έχει η ασθένεια αυτή καθώς εξελίσσεται και πώς μπορεί να τον ανακουφίσουν. Επομένως, κάθε φορά είναι διαφορετικές οι συμβουλές που θα δώσουμε. Οφείλουμε σε κάθε συνάντηση, δηλαδή βλέπουμε σήμερα, τον βλέπουμε σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, αλλάζουμε κάθε φορά και τις συμβουλές και την πρόγνωση και τα δεδομένα, αφού αλλάζει νόσος. Είναι σημαντικό να συμπαραστεκόμαστε, να δίνουμε ελπίδα, δηλαδή δεν είναι όλα, και προσπαθούμε να συγκεντρωνόμαστε και να εστιάζουμε στο τώρα και στο αύριο. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βλέπουμε, τα βάζουμε όλα μπροστά μας, διότι πραγματικά τότε οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα πανικό. Τι θα γίνει, πώς θα είναι και πώς θα συμπεριφερθούν. Επίσης, αν μια μέρα συμπεριφερθούν έτσι που δεν τους αρέσει, δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα θα προσπαθήσουν να συμπεριφερθούν λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, δεν πειράζει και να γίνονται λάθη από πλευράς, δηλαδή πολλές φορές συμπεριφορών από τους συγγενείς, όταν έχουν τόσο μεγάλο φόρτωμα και αγωνία. Αυτά θα έλεγα σε μια πρώτη φάση. Επίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε για θέματα, όπως είπε και ο δικηγόρος εδώ, που αφορούν τη δικαιοπραξία και όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ξεκαθαρίσουν νομικά ζητήματα περιουσίας, κληρονομιάς κλπ. Όταν ακόμα έχουν ικανότητα να αποφασίζουν. Όπως επίσης και η οδήγηση είναι ένα άλλο θέμα, μεγάλο. Ενώ ένα τρίτο είναι πολλές φορές που δεν υπάρχει δυστυχώς στην Ελλάδα πρόβλεψη γι' αυτό και το βιώνουμε πολύ έντονα στις κλινικές, στις παθολογικές που δεχόμαστε τους ανθρώπους τελικού σταδίου. Είναι, ας πούμε, αποφάσεις του μέχρι που πάμε. Δηλαδή, ανακουφίζουμε τον άρρωστο, δεν κάνουμε πάρα πολλά παρεμβατικά. Δηλαδή, όταν είναι πια τελικού σταδίου η νόσος και έχει κάποια χαρακτηριστικά όταν είναι τελικού σταδίου, δεν της ώρας, τότε πια ο άνθρωπος, το προσδόκιμό του είναι 6 μήνες, άντε ένα χρόνο. Δεν έχει νόημα δηλαδή να κάνουμε υπερβολές όσον αφορά παρεμβάσεις, διασωληνώσεις, τέτοιου είδους πράγματα. Επομένως, αυτά είναι
μια διαδικασία που είναι εξελικτική και έχει να κάνει με το στάδιο κάθε φορά και τις ανάγκες του κάθε ασθενή με άνοια. Και για να κλείσω, κύριε Κορτσιδάκη, εάν κάποιος μας παρακολουθεί τώρα, έχει συγγενή πρώτου, δευτέρου βαθμού, ο οποίος πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο ή θέλει, είναι ευαισθητοποιημένος και θέλει να γίνει εθελοντής στην εταιρεία νόσο Αλτσχάιμερ Ηρακλείου, τι πρέπει να κάνει? Σε ένα από τα τηλέφωνά μας, το 6974192595, είναι γραμμένο και στον τύπο κάθε μέρα οι δραστηριότητες μας, μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς, να κλείσει ραντεβού, να έρθει, να του κάνουμε μια σύντομη νευροψυχολογική εξέταση. Δωρεάν, έτσι, δωρεάν όλα είναι, κάθε μέρα, και ανάλογα να ενταχθεί πλέον στα προγράμματά μας. Αλλά αυτό που επιτρέψτε μου να τονίσω με αυτούς που μας ακούν και μας βλέπουν, ότι δεν επειδή ο άνθρωπος τους αρχίζει και ξεχνάει να πανικοβάλλουν, να νομίζουν ότι έχει Αλτσχάιμερ, επειδή είναι πολυπαραγοντική νόσος, μπορεί να οφείλεται και σε άλλα πιο απλά πράγματα, όπως είναι η έλλειψη βιταμίνης B12, όπως είναι ο θυρεοειδής, το ζαχαρόδης διαβήτης κτλ. Κάνοντας αυτές τις πιο απλές εξετάσεις που αντιμετωπίζεται και η έκπτωση της, η άνοια σε αυτές τις περιπτώσεις, να ησυχάσουν και να το κοιτάξουν διαφορετικά, με αισιοδοξία. Και επιπλέον ότι η εταιρεία Αλτσχάιμερ μπορεί να πει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι έχουμε κάποιους στόχους. Θα κάνουμε κέντρα ημέρας πολύ πιο οργανωμένα, ετοιμαζόμαστε σε ένα χώρο που θα κάνουμε όλες τις δραστηριότητες ακόμα καλύτερες. Κοιτάζομαι να κάνουμε ένα χώρο για ασθενείς του υλικού σταδίου, είναι στο μέλλον βέβαια, αλλά είναι ευσεβείς πόθη μας. Και αυτά είναι αισιόδοξα, να κάνουμε μια κινητή μονάδα. Ας κρατήσουμε, κυρία Κορτσιδάκη, τη λέξη αισιοδοξία. Ναι. Να σε ευχαριστήσω που ήσταν σήμερα απόψε εδώ μαζί μας. Φίλοι και φίλες, αυτό ήταν. Άλλη μια Τρίτη έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.